Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ για να μας αναλύσει ο Νίκος Αλέφαντος και ο Κωστής Ραπτόπουλος τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο με το Copa America να κλέβει την παράσταση. Είχαμε και Copa Africa και έχουμε και Copa Africa. Euro των Ελπίδων, Under 21, ακόμα και Μουντιάλ Γυναικών και βέβαια την μεταγραφολογία εντός των τυχών να βρίσκεται στα ύψη όπως και η θερμοκρασία. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Βλέπουμε παιχνίδια ενδιαφέρον, αλλά δεν βλέπω μεγάλους παίκτες μεταξύ μας. Δεν βλέπω. Σόλες. Είναι συνηθισμένοι. Είναι συνδυσμένη. Δεν έχει βγει δηλαδή ένα μεγάλο ταλέντο που να πεις ρε τι γίνεται γρήγορο σουτέρ, τόνα, παιχτάρα κτλ. Ασχοληθήκανε. Παίζει ξέρω ο Σάσες, ο Ροντρίγκες, ξέρω ο, ο, αυτός, ο Χάμες, απ' ο Χάμες, ιστορίες. Δεν έχει παιχταράδες όλη Νότιο Αμερική. Ναι. Αυτό που γινόταν παλιά. Βλέπεις σωστό, τώρα πάμε τους χάρη. Δεν βλέπεις. Μέτρια πράγματα. Αλλά βλέπαμε, ξέρεις, παγκόσμια κύπελα ή τέτοιες. Κόπα Αμέρικα κλπ. Όπως Κόπα Αμέρικα και τέτοια. Βλέπαμε ένα παιχταρά με τα όλα του. Εδώ θα πεις, εντάξει, καλοί παίχτες, αντιμετωπίζονται, παίζονται. Δύσκολα να σε κερδίσουν. Μην νομίζεις είναι εύκολα εδώ στην Ελλάδα να έρθει. Ναι. Τέτοιοι παίχτες, ας πούμε, και να κάνουν τη διαφορά. Πάντως, ό,τι καλό βγαίνει από τη Λατινική Αμερική, το τσιμπάνε οι Ευρωπαίοι και το θέμα είναι να έχουν και διάρκεια. Γιατί θυμίζω ότι το 2014 στο Μουντιάλ είχε ξεχωρίσει ο Χάμες με την Κολομβία. Είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο γκολ, θυμάσαι. Και μου λες, αυτός είναι, αλλά δεν περπάτησε. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ούτε καν βλέπουμε κάποιον να ξεπηδάει. Ακριβώς. Αλλά και αν ξεπηδήσει, δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει διάρκεια, δεν περπάτησε. Γιατί ο Χάμες είχε μια τεχνική χιόλη, έμεινε με αυτή την ταχύτητα, οπότε ναι, κατάρρισε. Αυτό που λες. Μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, του πιάνει ένα να του πει, αλλά εδώ έχει τεχνική, έχει καλό ποδέρι, έχει. Πρέπει να φτιάξει ταχύτητα. Την έφτιαξε και τη βελτίωσε ο Φορτούνης και πήγε στα ουρά. Ναι. Πήγε στα ουράνια. Ο Φορτούνης, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και είναι ο πιο πλούσιος εν ενεργεία Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Μεγάλη δουλειά. Με μπόνους κλπ. Και από την άλλη μεριά το ζητάγανε. Ναι. Φερνέμπαξε πράγματα, ιστορίες. Δηλαδή πετάχτηκε. Πετάχτηκε. Έκανε τις ταχύτητες. Ανανεώθηκε, είδαμε ένα άλλο Φορτούνι με ταχύτητα, τέχνη σουτ και τα λοιπά. Είχε καλά σωματικά προσόντα να μπει στην περιοχή. Αλλά όταν είσαι και γρήγορος, εντυπωσιάζεις. Ακριβώς. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον Κώστα μας. Τι θα γίνει. Καμιά μεταγραφή. Κάτσε, περίμενε. Ο Φορτούνις δεν είναι μεταγραφή. Όχι. Γιατί, ανανέωσε συμβόλαιο, μπορεί να τον πουλάγε. Εντάξει, δεν τον πούλησε καλύτερα που τον κράτησε. Γιατί θα ψάχνει να βρει, μπορεί να μην πετύχει, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Center for, center back. Περιμένω. Και από τον Μπάουκ περιμένω half. Χαφάρες. Από τον Ολυμπιακό περιμένω center for, άρα center back, άρα. Και από τον Μπάουκ περιμένω χαφάρες. Να δούμε μπάλα. Περιμένω ακόμα. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε και στα διεθνή. Έχουμε αφήσει για μετά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Σάρι, το λέγαμε και τις προάλλες, βρέθηκε με τον Ρονάλντο που κάνει διακοπές αυτή την περίοδο και του ανέλησε το πλάνο του για τη νέα σεζόν με τον Ρονάλντο πλέον σε θέση center for. Ωραία. Και όχι εξτρέμου όπως τα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Διάβασα και το Σάρι. Ναι, αυτό. Ο Σάρι κάνει μια κίνηση η οποία μου αρέσει εμένα. Δεν τον θέλει να κινείται στα άκρα κτλ. Τον θέλει σέντρεφορ. Σέντρεφορ ο Ρονάλντο είναι τριπλέρ γρήγορος διεισδυτικός και είναι κοντά στο τέρμα. Ναι. Με μια τρίπλα και ένα σουτ
Εγώ δεν σου λέω μες στην περιοχή. Είναι πόδια του κανόνια. Και κεφάλι. Θα έχει ευστοχία και κεφάλι. Και απ' έξω να είναι, δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή, 5-6 μέτρα, να σκάσει τρίπλα, να μπει, να το τραβήξει, έχει προβλήματα ο αντίπαλος. Είναι καλή σκέψη του να τον κάνει, δηλαδή στην ουσία, ένα σεντρεφόρ, γιατί έχει ταχύτητα, έχει διείσδυση, έχει καλή τρίπλα, φοβερά πόδια και καλό κεφάλι. Και κεφάλι βέβαια θα έχει διαφορά ή όχι, εάν θα παίζει σε 4-4-2 έχοντας δεύτερο επιθετικό δίπλα του ή αν παίζει 4-3-3 και είναι αυτό στην κορυφή. Εντάξει, άμα είναι στην κορυφή, μόνος πάλι του θα εννοώ, τον έχει του. Μέσα στην περιοχή, ναι. Θα μπει και ένας από τους χαφ δίπλα του. Mm-hmm. Είναι το επικίνδυνος εκεί μέσα. Ναι. Αν πετύχει και το φτιάξει και αυτός, το σου πει ότι είναι ωραία η κίνηση αυτή να την κάνω, mm-hmm. καλά το λέει ο Σάρη, θα κάνει γκολ. Ναι. Πολλά. Να πω την αλήθεια, παιδιά, δεν ξέρω... 4-3-3 παίζει ο Σάρη. 4-3-3 παίζει, ναι. Με ένα κόπτη για δύο οχτάρια. Ναι. Αν πατάνε και τα οχτάρια, όπως λέει ο Νίκος παλιά, τα οχτάρια, ένα κόβει μόνο, ένα μπουκάρι μέσα. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Μας τα έλεγε την προηγούμενη φορά, μας ανέλησε το 4-3-3. Τις παραλλαγές και αυτά. Αν τα κάνει αυτά ο Σάρη, δεν μας πειράζει αν είναι μόνο ο Ρονάλντο σαν κορυφή. Γιατί είναι συντακτική την προπονητική, να τον δούμε. Βέβαια η κίνηση, όπως είπε και ο Νίκος, είναι εκπληκτική, διότι του δίνει λιγότερα μέτρα, σαν μεγαλύτερη ηλικία, δεν τον βγάζει για την άκρη να γυρίζει και πίσω σε μεγάλους χώρους. Ήταν ωραία κίνηση. Αλλά λοιπόν, όπως είπε και ο Νίκος, το 4-3-3 που παίζει ο Σάρη, με παραλλαγές, όπως μας το δίδαξε την Παρασκευή και το είδαμε, θα αν το δεις... παίξει καλά και είναι καλό συντακτική, θα το δούμε και με τα οχτάρια. Θα το δεις, Κώστα, τώρα και εσύ στην οθόνη σε λίγο. Το γράφει μαζί είναι η Ιταλία για τη Γιουβέντους στη νέα σεζόν. Έχει πάρει τον Ράμσι από την Άρσεναλ που εμένα είναι αδυναμία μου, που είναι οχτάρι που πατάει και περιοχή έτσι και κάνει γκολ. Ναι, ο Ράμσι είναι. Εάν επιστρέψει ο Πογκμπά που τον θέλει και τον Πιάνιτς. Και ο Πιάνιτς ο οποίος είναι στυλ Μόντριτς, δηλαδή χαφ που δεν δεκαρίζει, τα κάνει όλα. Για να έχει τον Ντόγκλας Κώστα που έχει ταχύτητα στο ένα πλευρό και να δούμε εάν μπορέσει την μπάλα να παίξει κάπου ή αν συγκλίνει προς τα μέσα και ξεκινάει. Επάνω να παίξει το στήλι περίπου την μπάλα, ότι, γιατί είναι δεκάρι αυτός. Του Αζάρ, ότι παίζει του Μέση. Μέση. Του Μέση, ναι. Μέση. Κάνει τον έξω δεξιά ο Μέση και κλείνει όλο μέσα. Ποτέ δεν παίζει από την άκρη να βγει. Αυτό, αν τον βοηθήσει με τον Κώστα από εκεί είναι τριπλέρ μπουκαδόρος, ο Ρονάλντο είναι καλή σκέψη. Και στην ηλικία που ανεβαίνει, 34. Έχει καλά πόντια, καλό κεφάλι, θα είναι κοντά στην εστία πιο πολύ από τον ανεξτρέμ να κλείσει, να μπει, να σουτάρει. Έχει δύο πόντια, έχει κεφάλι, γίνεται επικίνδυνος, θα το δούμε, αλλά είναι πολύ καλή σκέψη του Σάρη. Ναι. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω άμα πρόλαβε ο Σάρη τον Ρονάλντο, δηλαδή μήπως και ο Ρονάλντο είχε στο μυαλό του. Γιατί τον βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει, επειδή ξέρει και το κορμί του, πάει και από μόνος του πιο κοντά στην περιοχή. Από μόνος του πιο μπροστά, βέβαια. Αλλά να του πει ότι να παίξω σέντερ φορ, εντάξει, όλα είναι, αλλά οι δημοσιογράφοι θα το βγάλουν, άμα είναι. Ότι... Πάντως το πρόλαβε, ο Σάρη έκανε το ραντεβού, το είπε αυτό, οπότε το ραντεβού, τα συμφωνήσανε. Ναι. Πήγε να του πάρει μια ιδέα, να ξέρει, οπότε του αρέσει αυτού νου. Να μην τρέχει, γιατί καμιά φορά είσαι εξτρέμ και υποχρώνεις να κυνηγήσεις και τον μπακ. Κατάλαβε. Σωστό. Αλλά δεν έχει. Ούτε στόπερ θα κυνηγά, ούτε τίποτα. Μα παίρνουν την μπάλα στόπερ, 5-10 μέτρα, εντάξει. Από εκεί πέρα θα είναι επικίνδυνος μες στο τέρμα, έχει κινήσεις πολλές να κάνει. Θα είναι κοντά στον γκολ με δύο πόντια πολύ καλά, ταχύτητα, αντιδύσεις. Αυτό το σέντρα φορ που ζητάμε, μπορεί να το γεννήσει ο Σάρη. Τουλάχιστον καμιά διετία με τον Ρονάλντο. Mm-hmm. Για να του το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό, βέβαια, επειδή υπάρχει αυτή η κόντρα με το Μέση εδώ και πολλά χρόνια, του λέει ότι έτσι θα πετύχεις και περισσότερα γκολ, θα βελτιώσεις και τα ατομικά σου ρεκόρ. Βέβαια. Οπότε μεγάλη. Είναι κάτι που το θέλει, έτσι. Το θέλει. Μπράβο, Γιάννη. Θυμίζω ότι πρώτος σκόρερ στην Ιταλία φέτος δεν ήταν ο Ρονάλντο στην παρθενική του σεζόν, ήταν ο Κουαλιαρέλα στα 36 του χρόνια, 37. Θα το δούμε, γιατί ο Ρονάλντο θα είναι και πάλι σημείο αναφοράς. Ύστερα,
και ύστερα δεν πετάει το Μάντζουκιτς εξτρέμ κάτι που είναι βαρύ πράγμα για να πετάξει το. Έχει δύο καλά εξτρέμ από εκεί. Το έκανε ο Αλέγκρι. Εδώ βλέπουμε αυτό σε γράφημα που έχει στο μυαλό του ο Σάρι, δηλαδή τον Ρονάλντο Σέντερφορ, τον Ντόγκλας Κώστα από τη μία και τον Ντιμπάλα από την άλλη. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά με Ράμσεϊ, Πιάνιτς και αν έχει τον Πογκμπά ή τον Ματουιντή, εξορισμού δεν υπάρχει εκεί δεκάρι. Και σου λέει ο Ντιμπάλα. Ναι, θα. Τερχαλατζίδες. Ναι. Αυτοί οι τρεις γράφουν. Όποιο ναι, και ακριβώς, είναι, ακριβώς. Και, τα... και έτσι και στον Ντιμπάλα θα του δοθεί χώρος. Πολύ. Χώρος και χρόνος. Δηλαδή και βασικός για να δείξει. Είναι καλή σκέψη του αλλαγές, πολύ καλή. Δηλαδή και να μην πιάσει, ναι. Είναι καλή σκέψη του την κάνει. Και δεν αναγκάζεται να αλλάξει και το 4-3-3 που θέλει να παίζει συνήθως. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνήθως. Πες μου Κώστα. Με ανάποδο πόδι θα παίζει από εκεί ο Ντιμπάλα, έτσι δεν είναι. Ναι, με ανάποδα και με ο Ντόγκλας Κώστα. Θα παίζει, θα κλείνει, θα έρχεται κοντά. Ποιος θα είναι μπακ αριστερός, θα παίρνει πλάτος. Ο Σάντρο είναι αριστερά, ναι. Και ακούγεται ότι θα κλείσει ο Ντελίχτ, ο πιτσιρικάς του Άγιαξ. Δηλαδή, αν ο Αλέφαντος πήγαινε στη Γιουβέντους, να πούμε, με αυτά που είδε από τις παραλλαγές του συστήματος, θα ήταν παιχνιδάκι. Mm-hmm. Θα βάζει 35 γκολ. Θα τον έβγαζε δηλαδή φοβερά. Με αυτό θα πάταγε ο άλλος από τα χαφ σαν οκτάρι. Θα μείνω το χωρίς τάξο την μπάλα και αυτός δεν έρχεται στα μαρκαρίσματα, αλλά οι τρεις ή τρεις αλλαγίδες καλύπτουν τα κενά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ενώ ο άλλος ο εξτρέμ, ο έξω δεξιά, είναι πολύ καλό αυτό ένας μέναν και μπαίνει κιόλας και φορτώνει κιόλας. Είναι ωραίο. Μας άρεσε αυτή η κίνηση. Ναι. Ναι. Του δίνει και άλλες επιλογές. Θα δούμε πάλι το γράφημα και στα χαβ, γιατί ας πούμε δεν έχουμε δείγμα του ID εδώ, εάν και εφόσον πάει ο Πογκμπά, γιατί αυτά τα γράφουν οι Ιταλοί. Μέχρι στιγμής η μεταγραφή του Ράμσεϊ είναι κλεισμένη και είναι πολύ κοντά ο Ντελίχτ. Για τον Ντελίχτ, τον πιτσιρικά του Άγιαξ, να πούμε Νίκο και Κώστα ότι ουσιαστικά ο Σάρι θα κάνει αυτό που μας έχεις πει, ότι βάζει τον έμπειρο Κελίνη με τον 19χρονο Ντελίχτ που ακούγονται πάρα πολλά λόγια, πάρα πολύ καλά λόγια έτσι, και υπάρχει βέβαια και ο Μπονούτσι, γιατί το να χαλάσεις την άμυνά σου έστω για να βάλεις ένα 19χρονο που ακούγονται τόσο καλά λόγια, έχει ένα μικρό ρίσκο. Έτσι. Ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο. Ο Τρίπιερ είναι το δεξιμπάκ της Εθνικής Αγγλίας και της Τότεναμ που θέλει να τον πάρει. Και ο Τρίπιερ. Ναι. Τρίπιερ. Καλός. Καλός είναι. Είναι γρήγορος. Και τέρμα ποιο θα έχει. Το Σέσνη έχει. Αυτός θα παίξει δίπλα στον Γκελίνη είναι... Του Άγιαξ, ο Ντελίχ, το πιτσιρικάς. Δεν τον είδα. Ναι. Δηλαδή τον είδα τον Άγιαξ, αλλά πρέπει να ξέρω ότι αυτόν προσεξέ τον ναι, να δούμε. Ναι, σωστά. Εντάξει, γιατί μπορεί να τον δεις, αλλά δεν τον βλέπεις. Είναι και στόπερ. Δηλαδή είναι στον Άγιαξ δεν έχει τώρα μεγάλους παίχτες. Και αυτός θα δούμε. Και κακά τα ψεματών. Γιατί ο Μπονούτσι με τον Κελίνη είναι δίδυμο, καιρό. Μα δεν πάει να πει τώρα ότι επειδή τον βάλανε σε ένα γράφημα θα ξεκινήσει και βασικός. Θα υπάρχει το Κελίνη ή Μπονούτσι και θα μπαίνει. Έτσι και θα μπαίνει και εκεί. Θα μπαίνει και εκεί. Και μετά μπορεί να τον γυρίσουν, άμα είναι καλός, και με τρεις. Με τρεις, αγαπώ. Να παίξει ο Μπονούτσι τελευταίος. Τελευταίος, ναι. Βέβαια. Κελίνη με αυτούς τους δύο. Και ο Σάντρο με το Τρίπιερ, γιατί ο Τρίπιερ στην Εθνική Αγγλία, ο Southgate παίζει 5-3-2. Και την έχει... Αγγλία εσύ την έχεις φάει με τον κουτάλι. Ναι, αλλά έτσι ποιον θα φάει τώρα. Όλα. Ποιον θα φάει εκεί. Μπροστά. Θα βάλει Ρονάλντο και Ντιμπάλα ή Ρονάλντο Ντόγκλας Κώστα. Τώρα βάλει... Σε 5-3-2. Στην αρχή, άμα εντάξει, 5-3-2 θα δει. Για μπορεί να έχει βάλει, τρία χαφ, όχι δεκάρι. Χαφ και τον Ντιμπάλα. Ντιμπάλα δεκάρι, ε. Και μπροστά το Ρονάλντο με το... Κώστα, Μάντζουκιτς. Γιατί και ο Μάντζουκιτς εκεί θα κολλήσει. Αυτό. Και ο Κώστα είναι τριπέρ, φοβερός. Ναι. Χώνεται. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές. Αφού ξεκινήσαμε με την Γιουβέντους και τον Ρονάλντο, να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες κάρτες και το έχουμε και σε βίντεο. Ουσιαστικά θα δούμε την Γιουβέντους στην σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Αλέγκρι στον πάγκο που πήγαινε σε ένα 4-3-3 έχοντας τον Ρονάλντο να ξεκινάει. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό είναι. Έχοντας τον Ρονάλντο. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι. Ναι, Ρονάλντο Ιγκουάιν. Πώς ξεκίνησε η σεζόν της Γιουβέντους, γιατί στην πορεία ο Ιγκουάιν πήγε δανεικός στην Τσέλσι με την μπάλα δεκάρι. Πιάνιτς Ματουιντί. Τσάν, είτε είναι ρόβος είτε είναι τριάδα στα χαφ. Σάντρο, Κελίνη, Μπαρτζάλι, Κανσέλο και τον Σέσνη. Είναι πώς ξεκίνησε η Γιουβέντους στην φετινή σεζόν. Μεταξύ μας, mm-hmm. τον βλέπω, mm-hmm. τελείωσε ο Γκουαϊν. Ναι. Στα τελειώματα. Δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει τίποτα. Περιμένει mm-hmm. να κάνει κανένα γκολ. Δεν μπορεί να βγάλει φάσεις μόνος του με τίποτε. Για μένα είναι τελειωμένος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ο Σάρι, επειδή τις πολύ καλές του χρονιές έκανε πριν από 2 χρόνια στην Νάπολη που βάζει τα πολλά γκολ και ήταν ο Σάρι προπονητής, τον πήρε και στην Τσέλσι ιδανικό, αλλά δεν έκανε τίποτα. Με τίποτα. Και στην Premier League που είναι και ο ρυθμός γρήγορος. Ακριβώς, Γιάννη. Και ένας άλλος πάλι που ταλαιπωρείται, κάνει, δεν μπορεί να μου δείξει με τίποτε. Mm. Το πατινά λοιπόν είναι ο Ντογκμπά. Ναι. Ψηλά πόδια. Mm. Δεν έχει βγει παιχταράς με. Δηλαδή αυτός είναι στο στίβο 400 άρις. Και δεν τον βλέπω ότι είναι ο τριπλέρο, ο μπουκαδόρος, ο έτσι. Ποτέ δεν με. Ναι. Όσα μάτς τον έχω δει, 7 παραπάνω δεν του βάζω εγώ. Ντογκμπά. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε. Κάνει γκολ. Μου κάνει εντύπωση γιατί συντηρείται κάθε καλοκαίρι σε ομαδάρες για μεταγραφή. Δηλαδή ή έχει το Ραϊόλα πολύ καλό μάνατζερ. Ή δεν ξέρω τι βλέπουν, έχει, τι περιμένουν. Τώρα η όλα έχει. Ναι. Καλός μάνας. Τον πετάνε, παίρνουνε. Δεν έχει κάνει μια σεζόν όμως ωραία, όχι, να όχι, τον ευχαριστούμε. Όχι. Να πούμε, είναι παίχτης. Έκανε 10 μάτς σερί με το που έφυγε ο Μουρίνιο φέτος, που ήταν και στην κόντρα. Εντάξει, αλλά αυτό. Τι μου πες, Κώστα. Πόσα γκολ κάνει, για να δούμε το. Από τα χαφ, πόσα γκολ κάνει. Όχι, έκανε φέτος πάνω από 10 γκολ. Έτσι. Κάνει γκολ, γι' αυτό τον τραβάνε καλά. Καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά σαν στυλ είναι αργός, δεν είναι εκρηκτικός πολύ και δεν πατάει. Τα κάνει από μακρινές αποστάσεις και τέτοια. Αλλά δεν είναι χαφάρα. Καλά, λέει ο Νίκος. Δεν μπορεί να είναι χαφ με αντοχές από το στυλ που έχει. Δηλαδή. Μέχρι τώρα. Ναι. Δεν τον θυμάται κανένα στον Ντογκμπά. Mm-hmm. Αυτή η καριέρα του, mm-hmm. πες ότι σταματάει αύριο. Ναι. Ούτε θα το θυμάσαι. Mm-hmm. Σου πούνε ο Ντογκμπά, ποιο Ντογκμπά, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Καταλαβες. Έχουν περάσει χαφάρες. Με ταχύτητα, με μπασίματα, πάνω κάτω, κοψίματα. Είναι καλοί παίκτες. Ναι, δεν είναι και από την Αγγλία. Είναι και το κορμί του. Τέτοιο, θα δούμε. Για να πιάσει δηλαδή. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Ναι. Με τίποτε. Είδα, δεν πληρώνω εγώ αυτά τα λεφτά, τον πάρω με τίποτα. Μα φανταστείτε ότι. Και πού θα τον βάλετε, αντισπού, αν ήμουνα πρόεδρος, να ήμουνα ή προπονητής. Ναι. Πού θα τον βάλεις. Δεν αποδίδει πίσω από το σεντρεφόρ. Τίποτα. Δεν είναι δεκάρι. Ναι. Τον πιάνεις. Ναι. Άμα του βάλεις ένα παίχτη, δεν έχει ταχύτητα έκρηξης να φύγει, mm-hmm. να τον αδειάσει. Mm-hmm. Τον σβήνεις. Οχτάρι παίζει. Οχτάρι. Οχτάρι, σαν 8, σαν 8, δηλαδή χαφ. Τίποτε, αργός παίκτης, Γιάννη. Ναι. Αργός. Μέχρι τώρα, πες μου σένα που σε εντυπωσίασε ένα παιχνίδι. Όχι, δεν θυμάμαι. Κάποια γκολ θυμάμαι, αλλά όχι να πάρει την ομάδα στην πλάτη του, να καλπάσει, να κάνει, να ράνει. Στη Manchester United που παίζει, ναι. 0. Ναι. Ποια Manchester United. Το Σόσκερ και με αυτούς, υπάρχει μάτι στο United να τους θυμάσαι. Mm-hmm. Τίποτε. Μα και με δεν το είναι... κορμί που έχει, είναι δύσκολο να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ούτε έκρηξη στα πολλά μέτρα, ούτε αντοχή το πηγαίνει. Μπράβο. Χίλιες φορές βλέπεις καλύτερα δεκάρι, λέμε το Ντιμπαλά. Ναι. Θα σου λέω το Μέση, ας το μάτι συναγωνίστος, παρά τον Ντογκμπά τώρα. Ψηλός, άχαρος. Σου λέω, δείχνει ένας τετρακοσάρι στο στίβο. Mm-hmm. Μέχρι τώρα. Κατάλαβα. Δεν τραβάει. Κατάλαβα. Αν τραβήξει, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Και μην ξεχνάμε ότι με τον Σάρι και τον Ρονάλντο, φέτος η απαιτήση δεν είναι να πάρει το πρωτάθλημα που το παίρνει κάθε χρόνο, είναι να προχωρήσει στο Champions League. Μπράβο. Λοιπόν, άρα τι είδαμε. Καλά τα σκέπτεται ο Σάρι, μου φαίνεται.
Καλά τα σκέφτεται. Εμείς είδαμε πώς ξεκίνησε με Αλέγκρι για να το κλείσουμε και να δούμε και την κάρτα με την τελευταία χρονιά του Ρονάλντο στην Ρεάλ, όπου και πάλι έπαιζε σαν εξτρέμ. Εκεί σε δερφόρ ήταν ο Μπενζεμά. Είχε ξεκινήσει τότε με τον Ζιντάν και πάλι στο μπάγκο με τον Μόντριτς, τον Κρός και τον Κασεμίρο, κλασική τριάδα στα χαφ. Καρβαχάλ, Μαρσέλο, Ράμος, Βαράν και ο Νάβας πριν αποκτηθεί ο Κουρτουά. Εκεί ως έξω αριστερά ο Ρονάλντο. Νομίζω ότι στα πρώτα μάτς που είδαμε τον Ρονάλντο σέντερφορ ήταν στην Εθνική Πορτογαλίας, όπου με τον Σάντος τον τόλμησε και τον έβαλε πιο πολύ πιο μπροστά για να... Γιατί δεν είχε και ποτέ μεγάλο center for η Πορτογαλία, έτσι. Μπράβο. Εννιάρι εννοώ center for. Πιστεύω ότι είναι φοβερή, έξυπνη η δουλειά του Σάρι. Να τον δούμε. Να τον κάνει center for, να τον δούμε, ήταν και ενδιαφέρον. Και όλοι οι προπονητές που περάσανε έπρεπε να το είχαν σκεφτεί. Μου έδειξε τώρα ο Σάρι ότι έχει ανοιχτό μυαλό. Να δει κάτι παραπάνω. Μπράβο. Και να σου πω την αλήθεια, Νίκο και Κώστα, επειδή τουλάχιστον στην Τσέλσι, που στο τέλος έκανε καλό φινάλε, έβαλε 4 στην Άρσεναλ, πήρε Europa League κλπ. Είχε βρει αυτό το ρόλο στον Αζάρ. Μάλιστα. Εγώ είχα στο νου μου μήπως προόριζε εκεί τον Ρονάλντο. Δηλαδή, όπως έβαζε τον Αζάρ από έξω αριστερά και έμπαινε μέσα. Έκλεινε μέσα. Και σε πολλά μάτσον έβαζε και ψευτοενιάρι. Εννιάρι. Δεν τράβαγε Γκουέιν και τον έβαζε center for. Έτσι, σε μάτς που πήγαινε πιο κλειστά. Και έκανε επικίνδυνη επιθέση. Ναι. Πίστευα αυτό, αλλά τελικά τον βάζει 9. Θέλω να δω ποιος θα έχει το ρόλο του Αζάρ στη Γιουβέντους. Αν θα το έχει ο Ντιμπάλα. Από την απέναντι μεριά, έτσι. Α, ναι. Θα δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λογικό αυτό θα είναι. Γιατί ταχύς είναι ο Ντιμπάλα. Και έχει πιο εύκολα τον γκολ από ότι ο Ντόγκλας Κώστα που έχει καλύτερη ταχύτητα, αλλά... Ο Ντόγκλας Κώστα είναι καλός σε ταχύτητα, καλός σε ερασμένα, αλλά πιο δύσκολο στον γκολ. Ναι. Κοίταξε, Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι ο Πιτσιρικάς εδώ είναι πιο πολύ στον άξονα παίκτη. Άμα τον τραβήξει την πλευρά μπορεί να έχει θέματα. Εντάξει, θέματα ξεθέματα, αν θέλει να καθιερωθεί στη Γιουβέντους θα πρέπει να μάθει να παίξει εκεί. Εδώ ολόκληρος Μάντζουκιτς που είναι 2 μέτρα κορμί έπαιζε στην άκρη για να συντηρηθεί. Βέβαια. Θα το κάνει ο Ντιμπάλα. Αυτό που μας έλεγε ο Νίκος και για το Φορτούνι, ότι εάν χρειαστεί είναι δεκάρι αλλά θα πρέπει να γυρίσει να γίνει και τρίτος στα χαφ. Έτσι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι μόνο στατικός και να παίζει. Απλά και ο Φορτούνι στην πλευρά δεν μπορεί να παίξει ποτέ. Όχι, δεν παίζει την πλευρά. Είπα σαν δεκάρι ότι σε κάποια μάτσα πρέπει να δίνει βοήθειες. Να δίνει βοήθειες και στα χαφ. Αλλά έβλεπα τον Μάντζουκιτς. Ναι. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Είναι αργός παίκτης. Ναι. Είναι όμως μέσα στον γκολ, στην περιοχή. Κόρη. Περιμένει. Αυτό. Ο Ρονάλντο θα βγάλει άλλη φάσεις. Κλάση, ναι. Άλλη κλάση. Θα βγάλει φάσεις. Αν βγάλει δεξιά, εδώ, μπαμ. Θα χαλάσει τον κόσμο. Mm-hmm. Τα σέντρεφορ πρέπει να είναι στο στυλ Ρονάλντο. Τα σέντρεφορ. Ναι. Αλλά δύσκολα βγαίνουν. Είναι αυτό που λες, δηλαδή. Θα πάρουν πολλά εκατομμύρια αυτοί άμα βγουν έτσι. Να σου κάνει και φάση γκολ μόνος του. Αυτό είναι. Θα βγει λίγο έξω. Ο Μάντζουκις θα είναι κουραστικός. Ναι. Ο Μάντζουκις είναι Μήτρογλου. Κουραστική. Κουλούρης. Κουραστική. Στείνονται στην περιοχή. Δεν εντυπωσιάζουν. Περιμένεις, θα φύγει μπάλα, την έσπρωξε, το έκανε ο Κουλούρης, το έκανε ο Μήτρογλου. Δεν μετράνε αυτοί. Μετράει ο φοβερός ο Σίφουνας. Δεν τον είδε στον Εγκουαίν. Τα χάσε όλα αυτά, σκόλασε. Ναι. Δεν είναι για να τον βλέπεις. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Εδώ έχει αρχίσει και κολλάει ο Αγουέρο. Μπράβο, Αγουέρο. Το είδες. Και 31, δεν είναι μεγάλο. Βέβαια. Αγκουέρο δεν τραβάει, δυσκολεύεται που έχει άλλη κατασκευή, ναι, άλλη άλλο κορμί. Έτσι, τίποτε. Λοιπόν, άλλο κορμί, πάμε μπράβο. Λίγο εντός των τυχών να σχολιάσουμε λίγο την ανανέωση του Φορτούνη. Είπαμε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ετησίως, προτάσεις από την Τουρκία αρκετές. Υπήρχε μια διαφημολογία πως θα έκανε πρόταση η West Ham. Βέβαια, οι πιο πονηροί μας λένε κρατήστε και μικροκαλάθι, γιατί το ότι ανανέωσε το συμβόλαιο ότι δεν πάει να πει όταν έρθει κάποια σούπερ πρόταση
δεν μπορεί, αλλά μιλάμε τα δεδομένα τα τωρινά. Του ανέβασε Γιάννη τη ρήτρα. Του ανέβασε τη ρήτρα. Δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν υπάρχει ρήτρα. Αυτό φανερώνει και την εμπιστοσύνη τουλάχιστον που υπάρχει στις δύο πλευρές. Ναι. Έτσι. Δηλαδή που σημαίνει ότι αν έρθει πρόταση από ομάδα top, ο Ολυμπιακός δεν θα σταθεί εμπόδιο για να πάει ο παίκτης να παίξει σε ένα top πρωτάθλημα και ομάδα. Όταν λέμε top, εννοούμε τετράδα, έτσι, στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και από την άλλη δεν θα διοικηθεί και οικονομικά. Οπότε, Νίκο, τι έχεις εκεί? Αυτό είναι εδώ το ωραίο. Ρίχτω κοντά. Χτυπάει, για να δούμε. Τώρα, να το. Τυχερός Ολυμπιακός με τον Μαρινάκη. Ναι. Μεγάλη δουλειά αυτό. Ο Χασάν είναι εκεί, ναι. Τυχερός Ολυμπιακός με τον Μαρινάκη. Ναι. Αυτό λέει φοβερά πράγματα. Δηλαδή? Έπεσε ο Ολυμπιακός σε φοβερά χέρια. Το Φορτούνι δεν τον αδίκησε. Ναι. Και με το παραπάνω είναι τίμιος, είναι ηθικός. Από εκεί πέρα ο Φορτούνης έχει όλα τα εφόδια να πετάει τον Γκράτσαν στον Ολυμπιακό κιόλας και φύλλα λιόλα. Πάρτα σου λέει, δώστα, να τα δώσει όλα, να πέσει ο κόσμος δίπλα υπέρ του Φορτούνη. Όχι, σου δώσαμε εκατομμύρια και περπατάς, τον πάρουν από κάτω. Ναι. Κατάλαβες. Σωστό και αυτό, αλλά είναι με διαφορά ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Οπότε βέβαια θα έπρεπε και αυτή οικονομικά. Αυτή τη στιγμή είναι. Να. Έχει προσόντα, έχει ταχύτητα, έχει δύο πόδια. Ξέρει πολύ μπάλα, καλό σωματικά. Βλέπουμε κάποια. Και μπαίνει κάποια... με ταχύτητα να σουτάρει, βλέπεις, σπριντάρει. Είναι πολύ καλός. Και τα έδωσε όλα. Πήρε ένα συμβόλαιο φοβερό. Ναι. Μες στο σπίτι και για του, χρόνια. Μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τον έκανε, πώς να σου πω, να, και ουσιαστικά τα βρήκα να σηκώνεται στον ύπνο του και ναι, να λέει ο Φορτούνης Άγιε Μαρινάκη. Ναι. Πώς θα γίνει. Ούτε το κουράσανε, σε ένα ραντεβού το τελειώσανε. Ναι. Δεν το κουράσανε σε διαπραγματεύσεις, ραντεβού, όχι, ραντεβού, τίπο, ραντεβού, τίπο, ραντεβού. Παπ, το φώναξε, πάρε, πάμε εκεί. Ναι. Μείναν όλοι άναντι. Γι' αυτό νομίζω είναι ότι... τυχερός Ολυμπιακός που πήρε το Μαρινάκη, όχι το Μαρινάκη πρόεδρο. Είναι μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, και εδώ έχει πάλι ένα ωραίο για το Μαρινάκη. Για κοιτάξτε, που σταμάτησε το Ρονάντο. Μπεϊραβάν, νέα εποχή για τη Σόσκο στον Πειραιά. Υποδέχεται όλους. Βλέπεις, νέα εποχή. Νέα εποχή. Έρχονται από κάτω, λίγο έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Δήμαρχος Πειραιά Μόραλης, ναι. Βαγγέλης Μαρινάκης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φορείς της πόλης πετέξαν 18 μελή αντιπροσωπεία από το Δήμο Σαγκάης. Παρουσία της Κινέζικης Πρέσβειας, μπράβο, στην Ελλάδα. Και λέει εδώ μέσα και τα λοιπά, Κόσκο, Γκουν και τα λοιπά. Χαίρομαι πολύ όταν έχω απέναντί μου ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και αισθάνονται τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, αγαπούν και είναι περήφανοι για την πατρίδα τους. Είμαι σίγουρος ότι η επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό που έχει σημασία από εδώ και μπρος είναι η κοινωνική προσφορά της Κόσκο στον Πειραιά και στον πειραϊκό λαό. Μία προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι αντάξια τόσο της ιστορικότητας της πόλης όσο και της ίδιας της επένδυσης των Κινέζων φίλων μας στο λιμάνι μας, είπε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Ωραία πράγματα. Κώστα, ο Σαββίδης για το λιμάνι πάνω κουνιέται καθόλου? Δεν κουνιέται πολύ, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ περίμενε και το γήπεδο να πάρει τις υπογραφές, δεν τις δώσανε να πούμε. Ναι. Και ψιλοκουνιέται, αλλά δεν έχει την δύναμη που έχει ο Μαρινάκης στο λιμάνι του Πειραιά. Κατάλαβες. Λοιπόν. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία μένει πίσω ο Σαββίδης οπωσδήποτε έναντι του Μαρινάκη. Έκανε μεγάλη αβαντά στο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτά και στο Όπεν και νομίζω ότι και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, εγώ το είπα το μεσημέρι, έγινε θέμα, διότι είπαν ότι θα του δώσουν το γήπεδο και ότι τις εκτάσεις και όλα αυτά στιγμή που ψηφιζόταν στις πλέστες το θέμα της Μακεδονίας. Ήρθε ο Καμένος απάνω, ήρθε ο Πρωθυπουργός, όλα καλά με το γήπεδο, μόλις να πούμε τελείωσε το θέμα του γηπέδου, το θέμα της
της Μακεδονίας το πήραν οι Σκοπιανοί επάνω το όνομα. Ξαφνικά τώρα λέει, να λέει, δεν έχει τώρα υπογραφή κολυσιεργούν τα γραφειοκρατικά. Εμάς δουλεύετε. Τι γραφειοκρατικά? Τα έχω καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει τηλέφωνο, σου δίνει μια αυτή και τελειώνει. Λέω μήπως το γήπεδο ήταν για να καλυφθεί όλο το παραμύθι με τις πρέσπες. Λέω μήπως. Γιατί, θα δείξει το πόσο πίσω θα πάει. Γιατί δημοκρατία θα πάει διευθυντής αρχαιολογίας, ξέρω εγώ, ο Νεοδημοκράτης, θα του πει έχει αρχαία από κάτω, έχει το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου, έχει ξέρω εγώ ιστορίες. Χαστιθέματα. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ παγώνει. Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί είναι τεράστιο μέγεθος και ο ΠΑΟΚ, να πάει η Νέα Δημοκρατία ως αυριανή κυβέρνηση και να βάλει εκεί εμπόδια. Δεν το νομίζω. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι και εύκολο βέβαια να βρεις ένα φορ να σου κάνει 20 γκολ κάθε χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και άλλες ομάδες που πληρώνουν δεν βρίσκουν. Που πληρώνουν δηλαδή τα χρήματα που βλέπουμε στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε λίγο σε δύο κάρτες τα πεπραγμένα του Φορτούνη για να κλείσουμε το θέμα. Ο Φορτούνης λοιπόν στον Ολυμπιακό τη σεζόν 14-15, τη σεζόν 15-16 και τη σεζόν 16-17 έχουμε εδώ. Λίγα γκολ στο ξεκίνημα. Και βέβαια λιγότερες οι συμμετοχές. Βλέπουμε το 15-16 έκανε 18 γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ήταν η σεζόν που μνημονεύαμε όλοι, που είχε και το παιχνίδι που είχε κάνει μέσα στο Emirates με την Arsenal, με διαφορά η καλύτερη του σεζόν, πριν την σεζόν που τελείωσε, έτσι. Βλέπουμε εδώ 12 γκολ σε 28 συμμετοχές, 9 assist και 5 γκολ και στην Ευρώπη. Άρα έχει φτάσει στη σούμα τα 17 γκολ. Είναι αριθμοί τεράστιοι για παίκτη που είναι half και δεν είναι four. Λοιπόν, τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ όπως προανήγγειλα νωρίτερα. Είδαμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Κώστα, να βγαίνει ξανά το θέμα του Χόλμπι, ο μέσος του Αμβούργου. Δεν ξέρω τι λένε οι δικές σου πληροφορίες και αν θα πάει για τέτοιο στυλ χαφ. Θέλει ένα χαφ γιατί μπορεί να πουλήσει τον Μπέλκα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Άρα ψάχνει ένα χαφ για την Μπέλκα. Βέβαια, αν γίνει αυτό, θέλει άλλους δύο στο χώρο του άξονα. Γιατί ο Σακχόφ καθάρισε, ο Κάνια καθάρισε, περιμένει τον Βέρμπλουμ 32 χρονών. Ο Μαουρίτιο είναι καλός χαφ, σαν οχτάρι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, καλά στοιχεία και γκολ κάνει και καλά πόδια έχει και μαρκάρει, αλλά τραυματίζεται ρε Γιάννη, πολύ. Κάθε χρόνο, τρεις μήνες είναι έξω. Εμείς βλέπουμε στον όνομα εδώ τον Χόλμπι και με το Αμβούργο. Στο στυλάκι της Πέλκα πιο, εντάξει. Σαν σουλούπι μοιάζει πολύ, απλά κάνει περισσότερα γκολ. Και έχει και σούτ από μέση και μακρινή απόσταση. Ναι, εδώ είναι τότε να μου το δωρεί. Είπα να μην το σχολιάσω, αλλά εντάξει, αυτό λες εσύ, τότε να μην είναι. Πιο καλό χάφ είναι. Πιο καλά στοιχεία χάφ έχει. Πιο και πολύ μαρκάρι. Σουτάρει από παντού. Δηλαδή τα γκολ του που βλέπουμε δεν είναι. Καλά πόδια, ναι. Και νομίζω ότι αυτό, εάν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, το βλέπουμε ελάχιστα γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή τα χάφ να σουτάρουν, να μην φοβούνται να σουτάρουν που λέμε, να σουτάρουν. Εδώ είναι οι προηγούμενες ομάδες του. Έπαιξε Φούλαμ Τότναμ στην Αγγλία. Πιο εντυπωσιακός, πιο τεχνίτης από τον Μπέλκα. Ναι. Γρήγορος πολύ. Μ' αρέσει. Σε ποια ομάδα πάει τώρα? Λένε για τον ΠΑΟΚ. Με συγχωρείς, θα σας δώσω καλάβι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Χόλμπι τώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Όχι, λες. Πριν 2-3 χρόνια καλώς. Τι 20 συμμετοχές και 5 γκόντρα. Υπάρχει παίκτης Χόλμπι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα? Α, κάτσουμε να δούμε το Χόλμπι. Δεν θα κάτσε. Το Χόλμπι. Δεν φοβάσαι. Χίλιες φορές θα κάτσω να δω. Ναι. Ένα ντότι φυλακούρι μηχανάκι πάνω κάτω και τον Τελιγιάννη. Α, να σου πω, μια χαρτιά θα το κάνει. Και ξεκινήσω για τον τότε Βλακούρη, οι οποίοι είναι μηχανάκια
και παίξαν και καλή μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τελικιάννης και στον Ηρακλή. Αυτός παίζει πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Ο Χόλμ παίζει πιο μπροστά. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή μια χάψια θα τον κάνει ο Φορτούνης. Μπράβο. Και γιατί το λέω το Χόλμ. Ναι. Γιατί κάθομαι και βλέπω, Γιάννη, όλα τα παιχνίδια. Ναι. 4 ώρα κοιμάμαι. Ένα μπέχτη δεν έχω δει τις Προκοπής αυτά που παίζουν έξω. Ένα μπέχτη. Κοπ' Αφρικα. Να πω πόπο κάθε. Τίποτε. Δηλαδή, ο Σάντσες που δεν έπαιζε θα είναι ο καλύτερος. Δύο χρόνια δεν έπαιζε. Ο Ροντρίγκες, ο Χάμες τον βάζουν ένα πνευματικό. Φαλκάο στα 35 του. Τίποτε, μη συζητάς. Δεν βλέπονται τίποτε. Το Περού έχει πάλι τον Γκερέρο ακόμα. Τίποτε, μπράβο. Το μετά έχουνε, βλέπω, τον Καρντόσο θυμήθηκα. Τον Καρντόσο. Από ένα μπαπού και παίζει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή με βλάμε. Κάθεσαι εκεί στο Περού παίζει ο Γκερέρο και ο Φαρφάν, που είναι 35 χρονών. Τι να δεις. Θα δούμε και μετά. Κάπως άρεσε η Βραζιλία με το Περού, θα τα δούμε. Μου άρεσε ο Ναϊμάρ όλο τραυματισμός. Πολύ καλός, Γιάννη. Καλά στον κόσμο με τους τραυματισμούς. Τι λες, Κωστά? Ο Χόλμπι, τον προορίζουν μήπως πουλήσουν τον Μπέλκα, γιατί πιο πίσω δεν παίζει αυτός. Ναι. Θα το βάλει πίσω, πιο χαφ, πιο και πίσω. Και έχεις και τον Μπίσεσβαρ εκεί. Ή και ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι ένα χρόνο πιο μεγάλος, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα χοντρό βέβαια. Και ο Μπίσεσβαρ με τα μάγουλα. Εντάξει, δεν ενθουσιάζομαι κι εγώ πολύ. Ναι. Για τον Μπάουκ το Χαλατζής μπορεί να βγει. Ποιος? Ο Κόλμπι, πώς τον λέω. Ο Κόλμπι αυτός. Ο Κόλμπι, ναι. Ποιο μπροστά πήγε. Ο Χαλατζής πρέπει να είναι. Α, στυλ πίσω. Τον βλέπω. Όχι, τον βλέπω το κορμί του που τον είδα, ναι, από τον Εβέ, δεν έχω δει ποτέ. Πρέπει να είναι τραγαλατζής. Ένα μπόι με τον Βαλμπουενά είναι αυτός, ε. Ζουμπάτι. Για να δούμε, για να δούμε. Ο Πέλκα, να, καλά το είπες, αλλά ο Πέλκα δεν έχει τόσο καλή τέχνη. Δεν έχει η Ευρώπη να δούμε. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τα παιχνίδια. Βλέπεις τώρα, ναι, να κάνει τη διαφορά που δεν παίζει ο Σάντσες. Ο Σάντσες. Τον είχαμε ξεχάσει δύο χρόνια. Τον είχαμε ξεχάσει. Λοιπόν, άρα πάω και έχουμε κάτι άλλο, Κώστα. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο και δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο, ναι, γιατί σεντερφόρ δεν θα πάρθει. Θα μείνει με τον βασικό, τον Ακβομ τη Arsenal. Ήρθε ο Λάμπρου από το εξωτερικό, θέλει ένα εξτρέμ ακόμα οπωσδήποτε. Του μήνα Μανάτι Ελκαντουρί, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει στο εξάρι και στο οχτάρι χρόνια πρόβλημα. Και βλέπω ότι δεν το ψάχνουν καλά. Ναι. Εγώ το λέω, άμα περιμένουν να έρθει ο Βέρμπλουμ και ο Μαωρίσιο, καληνύχτα. Θέλεις εκεί χαφάρα για να πάρεις πρωτάθλημα ξανά να διεκδικήσεις και να δεις τις ομίλες του Champions League. Περιμένω εγώ τώρα 32 χρονών, με συγχωρείς. Αν ο Βέρμπλουμ έρθει μετά από 8 μήνες τραυματίας, θα περιμένω τον Μαωρίσιο που είναι οχτάρι καλό, αλλά κάθε χρόνο είναι 3 μήνες με 4 εκτός από τραυματισμού. Ξέρεις, Κώστα, τι συμβαίνει. Θα δούμε και τι μεταγραφές θα κάνει εκεί, γιατί διαβάζω ότι 2 μεταγραφές στη μεσαία γραμμή θα είναι χειρές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά από την άλλη, εάν δεν κάνει, μη βγάλει και την αλαζονία του πρωταθλητή. Ότι εγώ το πήρα double, το πήρα αίτητος. Πάω με πατημένο τον γκάζι, δηλαδή αυτό. Καλά, ναι. Την πατήσει έτσι. Θα την πατήσει, βέβαια. Έτσι. Στο παρελθόν έχει συμβεί με πολλές ομάδες, έτσι. Τι πήρε πρωτάθλημα. Επειδή πήρε πρωτάθλημα, οι άλλοι θα μείνουν έτσι φέτος. Έχει άλλο ένα γύρο. Θα ξαναπέξουν οι 6 μεταξύ τους. Ο Άρης έχει γίνει δυνατός. Οι άλλοι 5-5 δεν ξέρουμε τι θα βγουν. Παναθηναϊκός, άμα πάει ο Δημήτρης, ο Γιανακόπουλος, και σιγά σιγά ξεχρεώνει κι αυτός. Δεν ξέρει, μουλοχτός. Ο Ατρόμητος. Πήρε Χαλίση, πήρε Βέλιο, πήρε... Θα μείνει ο Κατζησαΐας, πάλι θα γυρίσει πίσω, έμαθα, γιατί πήρε το Μιχάη από το Πανετολικό στόπερ. Δηλαδή και άλλοι, δεν κάτι Ολυμπιακός. Και άλλοι με σταυρωμένα τα χέρια, πάω εγώ με τον Σακόφ και τον Γκάνιας, και άμα γίνει καλά ο Βέρμπου, 2 παιχταράδες στα καμπ. Το φωνάζω κάθε μέρα. Ναι, και συγκριτικά με αυτό που λέγαμε, Κωστή, νωρίτερα στη σύγκριση Πέλκα Χόλμπι, που γίνεται κυρίως λόγω στυλ και κορμού του σώματος, ο Χόλμπι είναι και στην ταχύτητα πιο γρήγορος, έτσι. Πολύ καλή, πιο καλή τεχνική έχει, και δύο πόδια, μπορεί να βγει και στην πλευρά. Ο Πέλκας δεν βγαίνει στην πλευρά. Ναι. Πέλκας στην πλευρά δεν μπορεί να βγει.
Ο Πέλκας είναι καλύτερος στο ένας με έναν από τον Χόλμπι. Απλά Χόλμπι έχει και δυνατό σου το πώς είδαμε και πολλά γκολ στο βίντεο νωρίτερα από μέση και μακρινή απόσταση. Πιο θεαματικός. Ναι. Αυτός. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Τον Ζεράλδες περιμένουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως ο Καρντόζο και τον Καρντόζο περιμένουμε. Ό,τι εισηγήσει έχει κάνει μέχρι τώρα, οι περισσότερες έχουν γίνει πράξη. Το βλέπουμε τον Φρανσίσκο Ζεράλδες στις ομάδες που έχει αγωνιστεί, είτε ως δανεικός είτε ως μεταγραφή. Είναι ένα δεκάρι κυρίως και αυτό γεννά απορίες, αφού πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο Μάνταλος θα είναι το βασικός playmaker της ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Θα το αλλάξουν θέση, θα το πάνε από την πλευρά μπροστά, στα χαφ, στα δεκάρια. Ναι. Τώρα που βγήκε ο Μπακασέτας, δεν θα έχει το πονοκέφαλο, παίζουν και οι δύο. Άλλη βλακία αυτή. Ναι. Επειδή πρέπει να παίζει και ο Μπακασέτας, να παίζει και ο Μάνταλος, τους πέταγαν στα φτερά αργούς και τους δύο δεκάρια, δύο χαφ μέτρια, τους πήραν παραμάζωμα. Ο Πάος στο τελικό και στον άλλο το τελικό το περσινό και γινόταν το πάρτι. Εμείς θα δούμε εδώ λίγο Ζεράλδες. Η προηγούμενη ομάδα του Θοδωρή ήτανε... Θα μου πει τώρα. Από την Άιντραχτ ήρθα, αλλά τώρα στην Άιντραχτ δεν ξέρω. Επειδή έβλεπα φέτος αρκετή Άιντραχτ, δεν τον πολύ θυμάμαι να πω την αλήθεια. Λίγες συμμετοχές. Εδώ τον βλέπουμε στην Πορτογαλία πάντως, έτσι. Yeah. Είναι Ρίο Άβε. Από εκεί τον ξέρει και ο Καρντόζο. Που εκτός συνόρων βέβαια σε Νάντι και Θέλτα λίγα πράγματα ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, αλλά είναι της Πορτογαλικής σχολής και εμένα να δούμε τι θα κάνει στην ΑΕΚ. Εδώ σε δράση ο Ζεράλδες και εμένα να δούμε σε ποια θέση θα τον κουμπώσει ο Καρντόζο στην νέα σεζόν. Κάνει και τα φάουλ. Goal. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτόν και τον Μάνταλο στην ίδια εντεκάδα. Στόπερ τι θα παίξει ρε Τάκη? Στόπερ θα παίζει ο Οικονόμου με τον Βράνιες και αν, ναι, είναι, και αν είναι καλά ο Τσιγκρίνσκι. Τσιγκρίνσκι Βράνιες στο δίδυμο που πήρε πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια η ΑΕΚ. Αυτό το δίδυμο, ναι, έτσι. Ο Τσιγκρίνσκι βέβαια είναι στο γυροκομείο Αθηνών στρόβιμος. Και ο Οικονόμου είναι λαθέρ. Mm. Θα έχει θέματα εκεί. Τι να σου πω τώρα, εσύ έχεις βαρέλα και κρέσπο και μιλάς εκ του ασφαλούς τώρα. Αλλά ναι, κάτσε να δούμε. Μήπως δούμε και από κανέναν Καρντόζο κάνα 5-3-2 και με Τσιγκρίσκι και με Οικονόμου και με Βράνιες. Αυτό κάνει έξυπλος. Αλλά δεν το έχει παίξει, ποτέ, δεν είναι και Πορτογάλος. Να το δούμε αυτό. Τι είπες Κωστά? Θα το βάλει λίμπερο στα λίγα μέτρα τον Τσιγκρίσκι. Όπως τον είχε βάλει τότε ο, πώς το λένε, τον προπονητή της ΑΕΚ που έφυγε. Ο Χιμένεθ. Ναι, γιατί ο Οικονόμος ευθεία να παίξει με τον Βράνιες. Ο Καρντόζο που έχει δουλέψει μέχρι τώρα, έχει δουλέψει μόνο με 4-3-3. Οπότε αυτά, παιδιά, να τα ξεχάσετε. Να τα ξεχάσετε. Τώρα θα δείξει. Θα δείξει. Είναι αυτό που μας λέει ο Νίκος, ότι μην κρίνουμε ατομικά ένα στόπερ, αλλά πώς θα παίξει όταν είναι η τετράδα πίσω με το δίδυμό του, δηλαδή το Οικονόμου Βράνιες. Το θυμόμαστε το Βράνιες όμως ότι είχε μια ταχύτητα. Να δούμε πώς θα δέσουν. Μπορεί και να δέσουν. Θα δούμε. Θα δέσουν. Έχει πάρει καινούριο δεξί μπακ, θα έχει τον Χούλτα αριστερά και επιλογές πλέον και στα χαφ. Μπροστά έχει μείνει μόνο ο Λιβάγια και εκεί, ναι, η ΑΕΚ πρέπει να κινηθεί. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρει εξτρέμ και φόρη οι επόμενες δύο μεταγραφές της ΑΕΚ, από του μιλίου ο Θοδωρής Ραλής. Παραλείψαμε την Παρασκευή να πούμε μια κουβέντα για τον Μίτσο τον Παυρίκη, ο οποίος μας εγκατέλειψε. Σωστό, και είχαμε και βίντεο εμείς φτιάξει στην τιμή του και προς τιμή του, και να πούμε ότι στη μνήμη του, διορθώνω, ναι, ότι τον είχε ο Νίκος σε μπαράζ. Ποιον? Τον Μίτσο τον Παυρίκη. Ναι. Με το Μακεδονικό, ήταν τον Παράζ. Ναι, χρυσό παιδί, τρομερός, μέγας πανιόνιος, τρομερός αναθλητής,
ηθικός, όλα τα πάντα. Πίστευε και πέθανε για τον Πανιόνιο. Σημαία. Μαζί σημαία. Με Βολιάδη είχαν ένα δίδυμο τρομερή. Αλλά ήταν και οι δύο, έχω συνεργαστεί εγώ, ήταν τρομεροί. Και καλά παιδιά, αγαπάγαν τον Πανιόνιο. Και ο Μαυρίκης μας ήρθε τα μπλά. Ναι, ναι. Θεός χωρέστονε, έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς. Πολύ νωρίς. Αμαρτία. Με τη Γαλά στην Καλαμάτα. Κυδεύτηκε το Σάββατο. Άσυνε το χώμα που τον σκεπάζει ελαφρύ. Και βέβαια σημαία του Πανιωνίου, εδώ στη γειτονιά μας. Βλέπουμε και φωτογραφίες από την καριέρα του στον Πανιόνιο. Σεντερφόρ, έτσι. Σεντερφόρ το είχα και στον Παράζα πάνω που παίξαμε. Ήταν φοβερό. 2-0. Ναι, ναι. Το 78 το σήκωσε ως αρχηγός. Καταρίσαμε. Το 79. Κυπέλο, το 79. Το 79, ναι. Ναι. Και το επόμενο που το 98 ήταν γενικός αρχηγός με εμβολιάδη προπονητή. Ναι. Λοιπόν, καλά έκανες Κώστα και μας το θυμίζεις. Ναι, σε συμπαθούσα πολύ. Μπράβο. Στις αποστολές πήγαινα, τον έβλεπα τον Πανιόνιο, ήταν πολύ σεμνό παιδί, πολύ έτσι κύριος, πώς να σου το πω, και χαμηλών τόνων, και στο γήπεδο τα έδινε όλα. Και στο 84-85 με τον Νίκο κάνανε ωραία πορεία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί διαβάζουμε για τον Αλέσιο Τσέρτσι ότι θα κάνει μία κίνηση ο Άρης να τον αποκτήσει. Θυμίζω ότι είναι Ιταλό σέντερφορ που έχει παίξει σε Μίλαν, Τζένοα, Τωρίνο, εκεί κυρίως τον μάθαμε και πέρσι ήταν στην Τουρκία, στην Αγκαροκουτσού. Βέβαια είναι πολλά τα λεφτά και ο ίδιος είπε ότι ξέρει το ενδιαφέρον του Άρη, αλλά θα πρέπει να ανέβει ο Άρης στην προσφορά του για να μπει στη διαδικασία να κουβεντιάσει. Δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο, Κώστα, είναι υπαρκτό, έχοντας ως δεδομένο τον Ιντέγε και πολύ κοντά τον Ασαριφάρ. Δηλαδή θα μαζέψει ο Άρης πόσους επιθέσεις. Ο Άρης δεν μπορεί, θα ξεφύγει οικονομικά. Mm-hmm. Αν πάρει Ασαριφάρ, μείνει ο Γκαρσία, πάρει και αυτόν. Ο Άρης πολεμάει τουλάχιστον ένα από τον Ασαριφάρ και Γκαρσία να μείνει. Τον δηλαδή να πάρει και εγώ, έχει, εγώ περάσει, τον Γκαρσία. Έχει περάσει δηλαδή, και από Αθλέτικο. Ναι. Κοίταξε, εφόσον έχει Ασαριφάρ, έχει η Ντέγε, Ασαριφάρ δεύτερος είναι πολυτέλεια. Αν μπορούσε να κρατήσει τον Γκαρσία στις πλευρές, στα εξτρέμ, με τον Λάρσον από την άλλη μεριά και δυο δεκάρια Τόμσον και Μαρτίνες που έχει στο υπάρχον ρόστερ και τα λοιπά, νομίζω ότι αν μου έλεγε σε μένα τι να κάνω, να πάρω τον Ασαριφάρ ή τον Γκαρσία με τον Ιντέγε 4-4-2, άλλη δεν απέξει. Δεν μπορεί να παίξει 4-4-2. Εγώ θα πει βαριά, έλεγα τον εξτρέμ που κάνει και γκολ, είναι διεκδικητικός και τέτοια. Αυτή ήταν μια καλή κίνηση. Ναι. Ένα έχει διακόπτη. Δηλαδή Ματέο Γκαρσία, Λάρσον και Ιντέγε μπροστά λες. Βέβαια. Και πίσω τον Τόνσο, τον καλό, όχι τον τραυματία με τη γάμπα, είναι τετράδα για τα ελληνικά δεδομένα και του Άρη. Πότε έχει ο Άρης σεντερφόρ μεγάλο. Πάντως εδώ βλέπω τον Τσέρτσι. Ναι. Με τα κιλάκια του, εδώ είναι με την Αθλέτικο, μου θυμίζει φυσιογνωμικά, Κώστα και σε στυλ, το φόρ που είχε φέρει ο Μπέος στον Ολυμπιακό Βόλιο. Τώρα θύμισε μου, θα το θυμηθώ στην πορεία. Το Μπρέσκα, το θυμάσαι? Ναι, ναι. Βάρη. Έτσι ο λίγο Μπρέσκα, σε στυλ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα μας λες ότι είναι λίγες οι πιθανότητες. Το διαβάσαμε, ναι, το παρουσιάσαμε. Σε ρωτήσαμε. Έκανε την υπέρβαση. Πάει για δεύτερη υπέρβαση. Τρίτη υπέρβαση, για να τα βγάλει τα λεφτά, πρέπει να μπει στους ομίλους του ΕΒΑ να προχωρήσει. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι ρίσκο μεγάλο. Θα έχει ανοίγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ατρόμητο, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλάμε ξεκινά την πρώτη του συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Χαρίσει να τον δούμε. Yeah. Γιατί θυμόταν στον ΠΑΟΚ, τον είχε στολίσει κανονικά. Λοιπόν, ο Γιάννη μου. Ο Χαρίτης ήταν λίγο με τα αγωνιστικά τα αυτοκίνητα, έφυγε λίγο καμιά βότκα και στα μαρκαρίσματα. Του λέγα εγώ, μην πας ρε σαν τάγκαρι, θα πέσει πάνω σε έναν αντίπαλο. Είναι μαρκάρισμα και κάρτα. Γρήγορο παιδί, καλά πόδια. Σε αντεπίθεση σαν τέταρτος σχολίδα. Πολύ γρήγορος. Θα το δεις. Πάντως από την ανακοίνωση ναι, του Ατρομήτου αντιλαμβάνομαι τον πιστεύουν και για βασικό. Πήρε το νούμερο 6 στη φανέλα και γενικά αν προσέξετε την ανακοίνωση
ουσιαστικά είναι σαν να τον χρήζει βασικό για τη νέα σεζόν. Αυτό βέβαια ο είναι... Μασόν να μείνει ο Μασόν. Είναι... Πιστεύω πως έμεινε. Είναι και ωραίο γέστο Ματίου, ναι. Σπανός Αγγελόπουλου. Είναι κάτι το φανταστικό, έχουν κάνει ωραία ομάδα και ο Αναστασίου όλοι αυτοί θα βρουν ανθρώπους δίκαιους. Ο Σπανός Αγγελόπουλος, ο Σπύρος, μια τριπλέτα είναι πολύ καλή, οι οποίοι βρίσκει σε ανταπόκριση. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή θέλουν να παίξει για την ομάδα, να τα δίνεις όλα, τις πληρωμές τους είναι φοβεροί. Δεν ποβεροί, έχουν άγχος για τις πληρωμές. Δεν έχουν άγχος, δεν έχουν τίποτε. Οι παίκτες που πηγαίνουν εκεί πρέπει να τα δείξουν, δίνουν όλα και θα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη από τα αφεντικά που είναι ο Σπανός του Αγγελόπουλου. Τώρα πες μου λίγα, ο Κώστα, βλέπουμε Ξάνθη και ΠΑΟΚ εκεί στις μεταγραφές, ανταλλάζουν παίκτες. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μελιόπουλος. Έχω καλές σχέσεις. Κάποτε η Ξάνθη, επί Κόκαλη, είχε καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο Μαλεζάς από την Ξάνθη, έτσι. Ναι. Στην Ξάνθη. Οπότε εκεί ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μελιόπουλο. Είναι ένα εκατομμύριο, δεν κάνει τώρα ο Μελιόπουλος ένα εκατομμύριο, τώρα τρίχες. Με ένα χαφάκι της πλάκας είναι. Πάει ο Μαλεζάς, ο Ζιβκοβιτς θέλει να έρθει, ο Γιώργος ο Σαββίδης λέει αυτός πίνει, τα τελευταία μάτια ήταν και δεν ήταν και σωστός. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιμένει, θέλω τον Ζιβκοβιτς, ήρθε ο Μελισσάς, αλλά ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη κάνει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός επί Κόκαλη με την Ξάνθη. Είχε καλή σχέση, είχε καλή φιλία, ας πούμε. Το λέω έτσι για να το καταλάβεις. Οπότε είναι φιλικά σωματεία. Δίνει, παίρνει, αγοράζει, δανεικεί κτλ. Λοιπόν. Όπως έκανε άνοιγμα και με τον Μπέο, ο ΠΑΟΚ. Έκανε καλό άνοιγμα και με τον Μπέο. Δεν έχει άνοιγμα με τον Όφη. Τι πάει η ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι αλλού τώρα Όφη. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία καμιά φορά τα λέμε στην παρέα, αλλά δεν τα λέμε στο μικρόφωνο. Τα λέμε με τρόπο. Ναι. Έχουμε φουσκώσει με τα προστήματα. Έχει λοιπόν... ο Ατρόμητος, ναι. Να μην το ξεχάσω. Ναι. Έχει ένα καλό παιδί ταμείας ο Σπύρος, οι οποίοι είναι όλοι, ξέρεις, έχουν μεγάλη τιμιότητα και παίζει για την ομάδα, έχεις το πρόβλημά σου λυμμένο. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, την Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, με Κωστή Ραπτόπουλο εδώ. Εγώ κατά 90% κατεβαίνω άντε, κάτω άντε, για δουλειά. Άντε, μπράβο. Άρεσε η φουνά. Έτσι, έτσι. Αύριο, παιδιά, Sports Core Record κανονικά στις 18:30. Να είστε καλά. Όλα.